Το βήμα της Κυριακής, το πείραμα Κασελάκη και η παρέα του Μοσχάτου. Πώς γράφεται η ιστορία στην αριστερά, πώς αντιδράει η κοινωνία, τι ακολουθεί. Κωστής Παλαμάς, οι ανέκδοτες επιστολές για το χαμένο Νόμπελ. Θα είμαι ευτυχής να φτάσω σε ένα καλό αποτέλεσμα, όχι μόνο για να τιμηθεί ο διακεκριμένος ποιητής, τα λόγια αυτά, Περιέχονται σε επιστολέ που αντίλαξαν το 1932 ο Ελβετό Νεοελληνιστής Σάμιελ Μπομποβί και ο Νορβηγό τεχνοκριτικό Φέτ για την υποψηφιότητα Παλαμά. Η υπόθεση Νόμπελ πάντα ήταν ε, ε, μεγάλε δόξει, ε, μεγάλε εντυπωσιακέ ε, ε, συμπεριφορέ και στιγμέ και υπόκοφα σιωπηρά εγκλήματα. Στην καθημερινή. Καθημερινή, στην κάλπη με νέα στοιχήματα για όλου. Τι μετράνε τα κόμματα στι εκλογέ τη επό... επόμενη Κυριακή. Τα Γκάλαπ, προ... το... τα νέα πρόσωπα και το αποτύπωμα ενό δύσκολου καλοκαιριού. Οι πρώτοι κλιματικοί πρόσφυγε από τι σκηνέ στα κοντέινερ. Μεγάλο θέμα αυτό που θα αντιμετωπίσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα όλοι μα. Στην Δημοκρατία. Τεράστια γεωστρατηγική ήττα. Τορπίλη Ισραήλ σε Ελλάδα και Κύπρο. Αφωνία Μητσοτάκη για τι μνημιώδει προκλήσει Ερντογάν Τατάρ στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Στι καλένδε πλέον ο Ιστμετ που θεωρείται απολύτω ασύμφορος, σύμφωνα με αποκάλυψη τη κύρα Αδάμ. Και. Περίμενε, εδώ το έχουμε. Ξεδοντιάζουν το εφετείο Σύρου που πολέμησε την ανομία. Μπορεί να είναι και ένα ρεπορτάζ των επόμενο ημερών, έτσι. Άλαια. Στον ελεύθερο τύπο, οι νέε επικουρικέ συντάξει, όλε οι αλλαγέ που φέρνει το μήνυμα ασφαλιστικό. Πλήρε ρεπορτάζ σε λίγο με τον Βαγγέλη Δουράκη. Αποδοχέ από 37,5 έω 378 ευρώ. Λείπουν 80.000 εργάτε γη από τα χωράφια. Μεγαλύτερο πρόβλημα σε Κρήτη, Ηλία, Κεντρική Μακεδονία. Αποκάλυψη του ελεύθερου τύπου διπλασιάστηκαν οι συμμορίε ανηλίκων σε ένα χρόνο. 435 ληστείε και 420 βίαιε επιθέσει στο πρώτο οχτάμινο σε λίγο αποκλειστικό ρεπορτάζ με βίντεο ντοκουμέντο, φίλοι τηλεθεατέ. Εδώ, στο τώρα μαζί. Στην αιστία. Τα άβητα του ΣΥΡΙΖΑ, το βαθύ παρασκήνιο του εμφυλίου στην αριστερά, το μυστικό δείπνο Τσίπρα Κασελάκη με τα συζύγων, η άρνηση Αχτσιόγλου να στηρίξει τον Στέφανο για τον Δήμα Αθηναίων, τον οδήγησε στην υποψηφιότητα για την αρχηγία. Οι κρυβέ συναντήσει τη υποψηφία αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ με καναλάρχε και η απέτηση να μην τη ρωτάνε για τον Τσίπρα. Η επίθεση μέσω μαζική ενημέρωση που εξόργησε του προεδρικού. Η έκκληση τη στον Τζίπρα να την στηρίξει στο δεύτερο γύρο, τώρα με θυμήθηκε σέφι. Όπα. Η εισβολή Τζανακόπουλα ακόμη εδώ είσαι εσύ. Η αυτοκριτική Τσίπρα που δεν διέγραψε την ομπρέλα το 2020, το ένοχο ύφο Κατρούγκαλου και το παράλληλο νόμισμα. Βιβλίο για το 2015 γράφει ο πρώην Πρωθυπουργό. Α μην ανησυχούν, δεν γυρίζω στον ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Μπορεί να είναι ένα ακόμα με άλλο όνομα που το είχαμε δει ναι. και με τον κύριο Παπανδρέου, άλλωστε. Στην κόντρα, η κυβέρνηση έχασε το τρένο και την πολύπαθη σύμβαση 7-17. Αναζητούν νέα χρηματοδότηση και νέε συμφωνίε για τον ΩΣΕ. Όλα τα σχέδια για, χρηματο... για, χρημα... για σηματοδότηση και τη λιδίκη να βάγισαν μετά την τραγωδία στα Τέμπη και τι πλημμύρε. Φλερτάρει με τη διάσπαση ο ΣΥΡΙΖΑ, η εύκολη νίκη του Κασελάκη και ο ανένδοδοδο τη Παλαιά Φρουρά και Κώστα γαριάδη, να συνεργαστούν οι προοδευτικέ δυνάμεις στη νέα διοίκηση του Δήμου Αθηναίων. Αυτά στην κυριακάτικη κόντρα. Στην αυγή, μαύρη συγκάλυψη, ακροδεξιά συμπόρευση Μητσοτάκη με Βελόπουλο, ενωμένων στον Πάγκο, Σπαρτιάτε και Νίκη. Παρασκήνω για ντυλ αξία 10 εκατομμυρίων ευρώ. Το πραξικόπημα εξουδετέρωσης της ΑΔΑΕ με συνδρομή Τασούλα αποσκοπεί στην κάλυψη της ΕΙΠ και στην αποφυγή απόδοση ευρύτερων ποινικών ευθυνών. Θέλουν τα αδικήματα να μείνουν πλημελήματα ώστε να επέλθει παραγραφή έως το 2025. Μόνο γαλάζι στο ΕΣΟΡΟΥ, στα πρότυπα του Ορμπάν. Στο ντοκουμέντο, η κοργή στον Ανδρουλάκη λόγω Huawei. Αποκαλύπτουν διεθνικοί λόγοι για του οποίου παγίδευσε ο Μισοτάκη τον πρόεδρο του Κινάλ ή ο μυστηριώδης ρόλος του πανίσχυρου Τζάκι Τσέν. Τζάκι Τσέν. Υπόθεση Σπυράδωνη, πάπιες Πεκίνου, γιατί ο Υπουργό και η κυβέρνηση κάνουν του Κινέζου για τα δώρα και τι εξυπηρετήσει στον Ασιατικό Κολοσσό. Το θρύλερ κατασκοπία, το ταξίδι στον Πεκίνο και οι κρυφές συναντήσει. Πώ το πε, υπόθεση. Σπυράδωνη. Σπάει είναι. Ναι, αλλά σπυράδωνη βγαίνει. Καταλαβαίνετε. Καλά, εντάξει, το ποσοστά. Υπόθεση Σπαϊράδονη ή Σπαϊράδονη. Έχει, έχει και ένα. Να, Σπαϊράδονη. Ρώ είναι. Σπαϊράδονη. Το ποσοστά. Έχει δίκιο. Το ποσοστά για να δει. Να το πούμε σωστά γιατί σωστά. Άγια μου σπηρίδωνα πρωί πρωί μαζί σου και θα πω κι άλλα ναι, για το πώ είναι κάποιο. Θα μπορούσα είναι ναι, ναι και άγια μου Σπαϊρίδωνα. Γιατί έτσι φόρτωσα πρωί πρωί ήρθα μπουρλοτιασμένα. Την έχασα που έκανα από αγαλύψει. Πρωτού μήνα. Καλό μήνα, είπε. Εγώ φταίω. Είπε καλό μήνα στον κόσμο. Φυσικά και είπα καλό μήνα. Καλά κάνει. Απειλώ, καλά, καλά, καλά. <laughs> Παιδιά, εγώ δεν ξένα μπαίνω στα μάξι του, να ξέρω. <laughs> Τελείωσε. Ναι. Θα, θα βάζω κοτσαδόρα από πίσω, να έρχεται με καροτσάκι, στην μπορεί Πολυδρόνα. Μπορώ να, <laughs> <μπορεί> να οδηγήσω, <laughs> να σε δηλώσω. Από πίσω. Στι τροφέ θα κάνει. <laughs> Έλα, βρε, βλαμπία. Πρέπει, πρέπει να, να περιορίσει το άτμισμα. Δεν είναι καλό για σένα. Δεν είναι καλό για κανέναν. Εγώ σου το λέω με πολύ αγάπη. Και το, <laughs> το συνεχίζει. Μοιάζομαι <laughs> για τη τηλεοπτική μου σύντροφο. Σε έχω σαν μέλο τη οικογένειά μου. Πρέπει να προσέχει την υγεία σου. Σωστό. Δεν είπαμε ότι θα το κόψω. Σωστό. Τα πάω ωραία. Αχ, ούτε μάνα μου έτσι. Μπαμ. Αχ, Μαρία. Αχ, Μαρία. Αχ, κυρία Μαρία, σε βλέπει. Να θα να θαυμάστε. Ηρωίδα μάνα. Παιδιά, δεν μπορώ σήμερα πάλι. Τι κάνει η υποψήφιος για κορυδαλό. Αποκάλυψη τσουνάμι μηνύσεων για πάτε στο γαλάζιο Αλέξανδρο Μουστόγιανι πώ έγινε φίλου και γνωστού ο άνθρωπο που διεκδικεί τον Δήμο Αγία Παρασκευή. Τα SMS το πάθο για τα μετρητά και οι πάλι φαντάσματα του Υπουργείου Ανάπτυξη. Οι πέντε εγγλεί που κατατέθηκαν ακόμη και από συνεργάτε του για υπεξαίρεση εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Δόλωμα η επιχορηγή συσέσπα, οι επιχορηγήσει ΕΣΠΑ, οι υψηλέ πολιτικέ διασυνδέσει του και η θητεία του δίπλα στον Αντώνη Σαμαρά. Για την υπόθεση του Κολονού, γράφει η εφημερίδα Μπαμ το βούλευμα σοκ για το δράμα τη 12χρονη. Δεν έχει αυτό το κορίτσι, παιδί μου. ακόμα γίνονται. Στο παρόν τη Κυριακή, με πλούσιο πάντα ρεπορτάζ, στα άκρα η σύγκρουση φόβη για διάσπαση, σενάρια για διαγραφέ. Γιατί είπε όχι η Αχτσιόγλου. Εκρηκτικό κλίμα στον ΣΥΡΙΖΑ, φουσκώνει το κύμα αμφισβήτηση. Κασελάκι. Ξανά έζησε τον εφιάλτη ο Βόλο με εκτεταμένε καταστροφέ και απεγκλωβισμού πολιτών. Αποστολή φαρμάκων στο σπίτι για θεραπεία σοβαρών αστερίων. Τέλο στην παράκαμψη τη προτεραιότητα στη λίστα χειρουργείων. Σοβαρό θέμα αυτό, μεγάλο θέμα. Στο πρώτο θέμα, ποιο κερδίζει σε Δήμου και Περιφέρειε, στόχο τη κυβέρνηση σε 13 συν 3 νίκε, αρχηγό με expiry date ή ανθεκτικό προϊόν με την καθοδήγηση του Προεδρικού ΣΥΡΙΖΑ, τα TikTok εξαντλούνται και αρχίζουν τα δύσκολα με χαμηλέ θέσει τη και άγριε κόντρε από τον μισό ΣΥΡΙΖΑ. Στη Real News. Το πόρισμα για την καταστροφή στη Θεσσαλία. Έκθεση Ολλανδών εμπειρογνωμόνων για τα αίτια των πλημμυρών. Τα σχέδια για την επόμενη μέρα. Τι δηλώνει στη Ρία, ο Διευθύνων Σύμβουλο τη Ολλανδική Εταιρεία Μιλτιάδη Γκουζούρη, που συμβουλεύει την ελληνική κυβέρνηση. Οι διαχρονικέ παθογένειε που έπληξαν τον κάμπο και προτάσει για την αποκατάσταση των ζημιών και, τη θωράκιση, για τη θωράκιση τη περιοχή τα 8 μέτρα άμεση εφαρμογή για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων που περιλαμβάνονται στην εισήγηση των ειδικών προ το Μέγαρο Μαξίμου. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε βέρτιγκο διαρκεία, στο νέο τοπίο που διαμορφώνονται στο κόμμα τη εξωματική αντιπολίτευση μετά την εκλογή του νέου Προέδρου. Κρίσιμε είναι οι συνεδριάσει τη κοινοβουλευτική ομάδα στι 5 Οκτωβρίου και τη Κεντρική Επιτροπή στι 22 του μήνα. Τα πρόσωπα που θα βρεθούν στη νέα ηγετική ομάδα και οι επόμενε κινήσει τη κομματική αντιπολίτευση. Και φυσικά ο Οίκο Ανοχή, τα υπόπτα εμβάσματα και οι φρεγγιστικέ φωτογραφίε. Η Ρία ολόκληρο το βούλευμα που παραμπέμπει τον Ηλία Μίχο και άλλου 25 κατηγορούμενου σε δίκη για την κακοποίηση τη 12 άχρονε. Αυτά. Επτή ο Ρεπούτα από τη Real News. Στη Μακεδονία, πού θα κρυθεί η μάχη σε Δήμου και Περιφέρεια. Και οι πρωταγωνιστέ των αυτοδιοικητικών εκλογών. Συνεντεύξει διάφορε, οι οποίοι μιλούν για του στόχου του και το όραμά του. Στον τύπο τη Θεσσαλονίκη. Φωτιά η τιμή κίνηση για το πετρέλαιο θέρμανση. Προβλέψει αγορά για πρεμιέρα κοντά στα, στο 1,5 ευρώ το λίτρο. Επιδότηση πετρελαίου θέρμανση απευθεία στην Αντλία ζητά η ΠΟΠΕΚ. Οι η... τέσσερι σημεία κοντινέ από αποδράσει από τη Θεσσαλονίκη. Στην πόλη ο Πρωθυπουργό τη την Τετάρτη, Μπέτρο Φίξ και εκλογέ στο πρόγραμμα Μίτσοτάκι.